σημασία για το Δήμο Βερίας. Στη συνέχεια, μαζί με τον κύριο Μωυσιάδη, τον σημερινό πρόεδρο, κάναμε έναν αγώνα δρόμου, εμείς οι πέντε, ο κύριος Μαυροκεφαλίδης και οι τέσσερις που ανέφερα, για να μπορέσουμε σήμερα να είμαστε χαρούμενοι στην εκπομπή, για να δώσουμε τα νέα αυτά στον κόσμο. Νομίζω από την αφήγηση του κυρίου Αντωνίου, κύριε Μαυροκεφαλίδη, γίνεται καταφανές αυτούς που μας παρακολουθούν αφενός ότι η ενασχόληση αυτή απαιτεί και απαιτούσε και τότε αφοσίωση για να φτάσετε σε αυτό το υψηλότατο και επιστημονικά αλλά και εκπαιδευτικά επίπεδο και αφετέρου μια μεγάλη προσπάθεια, μια εκπαιδευτική πρόκληση από πλευράς του Δήμου της Βέρειας, όχι μόνο να ενσωματώσει την καθημερινότητα και στη ζωή της πόλης ακαδημαϊκά τμήματα και σχολές, αλλά να καταστήσει πλέον τη Βέρεια ένα κόμβο υψηλών τεχνολογιών και τηλεπικοινωνιών, όπως και έγινε φέρνοντας ένα τέτοιο διαδίκτυο. Πότε ξεκινά αυτή η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής? Θα μου επιτρέψετε, αφού πω ένα καλησπέρα στον αέρα, κυρία Σαδανά, να αναφερθώ λίγο στην πόλη μου και να απαντήσω στη συνέχεια στο ερώτημά σας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα μέσα από τον τηλεοπτικό σας σταθμό να αναφερθούμε και να ενημερώσουμε το κοινό σας στο πιο σημαντικό επίκαιρο θέμα του Δήμου που αφορά την εφαρμογή του μεταπτυχιακού προγράμματος στην επιστήμη του διαδικτύου. Είναι για μένα εξαιρετική τιμή εκ μέρους του Δήμου να βρίσκουμε στην εκπομπή σας, σε αυτό το τραπέζι και να αναφέρουμε σε αυτό το γεγονός, σε αυτό το θέμα. Η Βέρεια, κυρία Σαδανά, είναι συνομήλικη των Αιγών και της Πέλλας. Άρα φαίνεται ότι έχει κατακτήσει το ελιξίριο της Αθανασίας. Πορεύεται δημιουργικά 2.500 χρόνια τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Θα μου επιτρέψετε και κάνει προβολές στο μέλλον ενσωματώνοντας τέτοιου είδους τεχνολογίες, κύριε Μαυροκεφαλίδη. Ακριβώς. Λοιπόν, η Βέρεια του Αμίντα, του Φιλίππου και του Μεγαλέξανδρου, των Αντιγονιδών, του Απόστολου Παύλου, του Γάτσου και του Καρατάσου, του Βικέλα και του Κουτονίου, η Βέρεια της παράδοσης, του πολιτισμού, των τεχνών και των γραμμάτων, με παραδοσιακούς οικισμούς, με σύγχρονες υποδομές, η Βέρεια του πλουτοπαραγωγικού κάμπου και του Βερμίου με τις μοναδικές ομορφιές, διεκδικεί στη σύγχρονη εποχή και τη δική της θέση ανάμεσα στο κομμάτι που λέγεται πανεπιστημιακές σχολές. Συνεχίζω και λέω λοιπόν ότι η Βέρεια από το 1996 κατέβαλε πάρα πολλές προσπάθειες να φέρει... Από το 1996, κύριε Μαυροκεφαλίδη. Από το 1996 άρχισαν οι πρώτες προσπάθειες. Συστηματικά άρχισαν να γίνονται προσπάθειες το 1998, πάντοτε με την συνδρομή του επιχειρηματικού κόσμου της Βέρειας. Η πρώτη διεκδίκηση ήταν το 1998, η ίδρυση Σχολής Μουσικής Ακαδημίας. Οι προσπάθειες βεβαίως δεν τελεσφόρησαν για λόγους που δεν είναι της παρούσης στιγμής να φέρουμε. Το 99 ένας πυρήνας Βεριών επιστημόνων και πανεπιστημιακών, συνεργαζόμενος ο πυρήνας με το Δήμο Βέρειας, έκανε πρόταση για ίδρυση δύο ΤΕΗ. Το ένα ήταν συντήρηση μνημείων έργων τέχνης και παραδοσιακών συνόλων και το δεύτερο που διεκδικούσαν τότε, τμήμα παραγωγής και τεχνολογίας κρέατος. Οι προτάσεις καθώς και οι αντιπροτάσεις για τμήματα δασοπονίας, δασολογίας και εκτιμιατρικού τμήματος δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Το 2000 ξεκινά η ίδρυση αστυνομικής ακαδημίας. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις λειτουργεί σήμερα ως σχολή μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης για Έλληνες αξιωματικούς αλλά και συναδέλφους τους των Βαλκανικών χωρών. Νομίζω ενδεικτυώνει το γεγονός ότι μόλις προχθές έληξε το τρίτο διεθνές σεμινάριο με θέμα διαδίκτυο και έγκλημα. Βρισκόμουν στην τελετή αυτή και εγώ, εκπροσωπώντας την κυρία Δήμαρχο. Το 2001 ο Δήμος ενστερνίζει την ιδέα του συμπολίτη μας τακτικού καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας του κ. Κώστα Φωτιάδη, κάνει προσπάθειες για ίδρυση τμήματος ελληνικών σπουδών. Η προσπάθεια έφτασε μέχρι τον προθάλαμο του Υπουργείου. Δεν ευωδόθηκε και πάλι η προσπάθεια. Το 2003 ιδρύεται και έκτοτε λειτουργεί, όπως ανέφερε ο κύριος καθηγητής, το Τμήμα Χωροταξίας και Ανάπτυξης στη Βέρεια και συνεχίζεται η διεκδίκηση του δεύτερου τμήματος μηχανικών σχεδιασμού προϊόντων και βιομηχανικής συνταγής του Πολυτεχνείου. 23 Μαρτίου του 2008,
συστηματοποιούν οι προσπάθειες ίδρυσης τμήματος εφαρμοσμένων μαθηματικών και στατιστικής. Το παραλείψατε, κύριε Αντωνία, να το αναφέρετε. Περάσαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο την πρόταση, την εισήγηση, την πρόταση που μας έκανε η Σχολή Θετικών Επιστημών, το μαθηματικό τμήμα, υπήρχε ομόφωνη απόφαση. Όταν όμως πήγαμε στα περαιτέρω, το Υπουργείο δεν ανταποκρίθηκε γιατί επικαλέστηκε κάποιους λόγους. Λοιπόν, αλλά επιμένουμε ότι θα διεκδικήσουμε και την ίδρυση αυτού του τμήματος στο εγγύς μέλλον. Αρχές Φεβρουαρίου, λοιπόν, γίνονται τρέχοντος έτους, γίνονται οι πρώτες συζητήσεις για ίδρυση, εφαρμογή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Περιέγραψε ήδη, λοιπόν, πώς φτάσαμε σε αυτήν να συναντηθούμε, λοιπόν, σε αυτήν την κατεύθυνση. Ήταν μεγάλη πρόκληση για το Δήμο της Βέρειας. Δεν είχαμε περιθώρια να σκεφτούμε κάτι άλλο παρά να λειτουργήσουμε μεθοδικά, συντονισμένα, οργανωμένα για να φτάσουμε σήμερα, 9 μήνες μετά, αφού διευθετήσαμε ζητήματα όπως ήταν η διασαφήνιση του θεσμικού πλαισίου, η έγκριση του προγράμματος μέσα από την υπογραφή του Υφυπουργού του κ. Ταλιαδούρου, που έγινε σχετικά πρόσφατα, η έβρεση της στέγης, ο εξοπλισμός και τα υποστηρικτικά εκπαιδευτικά μέσα που ζητήσανε οι αξιότιμοι πανεπιστημιακοί. Λοιπόν, είναι όλα στη θέση τους. Αύριο έχουμε την τελετή υποδοχής των πρώτων μεταπτυχιακών φοιτητών στη Βέρεια. Η Βέρεια είναι ευτυχής, γιατί μπαίνει πολύ μπροστά στην κοινωνία της πληροφορίας, στην πιο προωθημένη έκφρασή της, μπαίνει μπροστά στην διαδικτυακή κοινωνία. Θα παρακαλέσω, λοιπόν, να δώσω το λόγο στον κύριο Βαφόπουλο και θα επανέλθω. Να μας πει ο κύριος Βαφόπουλος πώς